Στον Ανδρέα Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάδωμα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πολύ όμορφες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις κάνετε εκεί στο Δήμο της Αγλαντζάς. Ναι, όντως, τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει και σε πολύ όμορφες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους δημότες μας, μαζί με τις άλλες εκδηλώσεις που είναι συνηθισμένοι. Αυτές... Και παράλληλα, φέτος να πούμε για πρώτη φορά ότι κάνουμε μια πολύ όμορφη εκστρατεία στο Δήμο Αγλαντζάς. Την εκστρατεία που λέγεται Πίε Σάντα, όπου οποιοδήποτε δημότης μπορεί να γίνει ο Άγιος Βασίλης για ένα από τα 277 άπορα παιδάκια του Δήμου Αγλαντζάς. Μάλιστα, μπορεί να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο 224-62-195. Θα του δώσουμε το φύλλο και την ηλικία του παιδιού και μπορεί να ετοιμάσει ένα πακέτο αγάπης, να το μεταφέρει στο ACS στο πλατή και στις 24 η εταιρεία με τη συνοδεία του Άγιου Βασίλη θα μεταφέρει αυτά τα δωράκια σε όλα τα σπίτια. Πρέπει να είναι μόνο δημότης της Αγλαντζάς, κύριε Δημάρχε, δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο επιθυμεί. Όχι, οποιοδήποτε. Ο Άγιος Βασίλης μπορεί να είναι ο από όπου θέλει, δεν έχει περιορισμό. Απλώς τα παιδάκια που έχουμε καταγραμμένα είναι οι δημότες μας. 279 είπατε. 277 παιδάκια έχουν και όλη τύχη από τα άλλα στο Δήμο Αγλαντζάς. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, κύριε Κωνσταντίνου. Μπορείτε να αναλογιστείτε ότι είναι το 10% των μαθητών της Αγλαντζάς. Πραγματικά. Αυτό αποτυπώνει και την πραγματικότητα στην κοινωνία για πολλά και διάφορα ζητήματα. Κύριε Κωνσταντίνου, τώρα πείτε ξανά τον αριθμό για όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτά τα παιδάκια. 22-462-195. 462-195, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να γίνετε και εσείς ο Άγιος Βασίλης για αυτά τα άπορα παιδάκια που είναι καταγεγραμμένα στο Δήμο της Αγλαντζάς. Τέτοιες ενέργειες, κύριε Κωνσταντίνου, θα κάνετε και αν ήσασταν και υποψήφιος για τη Δημαρχία Λευκωσίας. Να είστε βέβαιοι ότι θα έκανα περισσότερες ενέργειες, γιατί μιλάμε για τον ενιαίο Δήμο, τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κύπρου. Και να ήταν απόλυτα βέβαιοι οι πολίτες ότι ο Δήμος Λευκωσίας θα άλλαζε εντελώς το πρόσωπό του, το κοινωνικό του πρόσωπο στην επόμενη πενταετία. Κύριε Κωνσταντίνου, θα σας ρωτήσω ευθέως. Σας ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα? Το δικό σας όνομα έπαιξε πάρα πολύ στο τραπέζι του Δημοκρατικού Συναγερμού για την υποψηφιότητα της Δημαρχίας της Λευκωσίας. Σύγκλιναν προς το πρόσωπό σας οι περισσότερες, έτσι θα έλεγα, απόψεις. Όμως βρέθηκε και ο Νίκος Τορναρίδης τώρα στο τραπέζι, κύριε Κωνσταντίνου, και φαίνεται η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού να αλλάζει πλεύση. Σας απογοητεύει αυτή η στάση? Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχω απόλυτη ειλικρίνεια στις τοποθετήσεις μου, αλλά είναι αυτή η ειλικρίνεια που με έχει κάνει τόσο αγαπητό ανάμεσα στον κόσμο, και αυτό έχει φανεί και όχι μόνο από τις επαφές μου που έχω καθημερινά με τον κόσμο, αλλά από τις λεγόμενες δημοσκοπήσεις που έτρεξαν πολλές το τελευταίο διάστημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν με προβληματίζει και δεν με πικραίνει η συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα, αλλά με πικραίνει η συμπεριφορά που δέχομαι προς το πρόσωπό μου τους τελευταίους δύο μήνες. Δηλαδή? Το έχει πει επίσημα και το πολιτικό γραφείο, είναι απόφαση του πολιτικού γραφείου του DC ότι έπρεπε να γίνει συγκεκριμένη διαδικασία για να επιλεγεί ο υποψήφιος. Εγώ ασφαλώς και ως μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και περήφανο μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού σεβάστηκα την οποιαδήποτε διαδικασία ήθελε η ηγεσία της παράταξής μου και μπορώ να πω ότι σέβομαι και μέχρι σήμερα την διαδικασία, γιατί επίσημα από το κόμμα μου δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Βγήκα πρώτος σε αρκετές δημοσκοπήσεις, άρα για να βγαίνεις πρώτος σε αρκετές δημοσκοπήσεις κάτι λέει, και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα και με συγκινεί η αγάπη που εισπράττω καθημερινά. Και περιμένουμε το πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Κύριε Κωνσταντίνου, ισχύει η πληροφορία που λέει πως η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η κυρία Δημητρίου, σας επικοινώνησε μαζί σας, ζητώντας σας να αποσύρετε την πρόθεσή σας για τη Δημαρχία? Να σας πω ότι με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουμε πολύ συχνές επαφές το τελευταίο διάστημα και... άρα ναι, όπως επικοινωνούμε πολύ συχνά. Προσπάθησε να σας πείσει να αποσύρετε την υποψηφιότητα σας, κύριε Κωνσταντίνου, για να πει ο κύριος Τορναρίδης? Εντελώς ειλικρινά, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ποτέ δεν μου έχει αναφέρει ότι πρέπει να αποσύρω την υποψηφιότητα. Εν τούτης επικοινώνησε μαζί σας και σήμερα για να συζητήσετε εκ νέου? Επικοινώνησε μαζί μου και σήμερα, ναι.
Δεν ξέρω αν εκεί στο Μέγα έχετε μαύρο βαν ή εδώ στο Δημαρχείο έχουμε μαύρο βαν και γνωρίζει τα τηλέφωνά μας. Αλλά ναι, έχει επικοινωνήσει με ένα μήνυμα σήμερα και με έχει ενημερώσει ότι το απόγευμα που θα έρθει στην Κύπρο θα θέλει να μιλήσω. Μάλιστα. Τώρα, προφανώς κύριε Κωνσταντίνου, αυτό θα συζητήσετε με την κυρία Ανίτα Δημητρίου για το εάν θα είστε τελικά εσείς ο εκλεκτός του Δημοκρατικού Συναγερμού ή κάποιος άλλος που προέρχεται από το δικό σας κόμμα. Με τον κύριο Τορναρίτη δεν είχατε καμία επικοινωνία μέχρι σήμερα. Να σας πω την αλήθεια, ναι, ο κύριος Τορναρίτης μου ζήτησε να έχουμε κάποια επικοινωνία, αλλά και εγώ ζήτησα λίγες μέρες για να πάρω τις τελικές μου αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν έκπληξη και για μένα αυτή η εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για τέτοια απόφαση πρέπει να είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος με την ηρεμία σου, την ησυχία σου, με την οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό και οποιασδήποτε αποφάσεις να παίρνονται με την οικογένεια. Και όταν πάρω τις αποφάσεις μου, ενημέρωσα και τον κύριο Τορναρίτη ότι όταν πάρω τις αποφάσεις μου θα ενημερωθεί. Φαίνεται πως η υποψηφία Τορναρίτη έτσι προκρίνεται και από το Δημοκρατικό Κόμμα, κύριε Κωνσταντίνου, και εκεί φαίνεται να σας τα χαλάει. Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα. Γνωρίζω ότι το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου θα επιλέξει το ίδιο τον υποψήφιό του και δεν περιμένουμε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της Κύπρου να επιλέξει τον υποψήφιό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε να μιλήσετε και με την πρόεδρο του κόμματός σας και θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι.